Και κύριοι, γεια σας. Με αφορμή την έκκληση της περιοχής Δένια για καταπολέμηση του τύφου, έχουμε εδώ στο στούντιο του Sigma Life τον κύριο Χρήστο Χρήστου, αναπληρωτή διευθυντή των υγειονομικών υπηρεσιών. Καλώς ορίσατε, κύριε Χρήστο, στο Sigma Life. Αρχικά θα ήθελα να μας πείτε τι είναι ο τύφος και πώς μεταδίδεται. Ουσιαστικά, η ορθή ορολογία για τη συγκεκριμένη ασθένεια είναι ενδημικός τύφος και μεταδίδεται μέσω των ψήλων, οι οποίοι παρασιτούν στα τροχτικά. Και είναι μέσω των κοπράνων των ψήλων. Όταν λοιπόν για οποιοδήποτε λόγο θανατωθεί η ποντίκα ή μολυσμένη, οι ψήλοι προσπαθούν να βρουν άλλο ξενιστή και ενδεχομένως όταν υπάρχει άνθρωπος κοντά να προσπαθήσουν να τον τσιμπήσουν και εκεί με τα κόπρανα δημιουργείται, μπαίνει το μικρόβιο μέσα στην κυκλοφορία του αίματος και δημιουργείται αυτή η ασθένεια, η οποία ουσιαστικά τις περισσότερες φορές είναι ελαφριάς μορφής, όμως σε άτομα που είναι ηλικιωμένοι ή ανοσοκαταστατικά δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Μάλιστα. Και αυτή την περίοδο γενικά ευδοκιμούν τα τροκτικά και τα κουνούπια. Πώς μπορούμε εμείς να τα καταπολεμήσουμε, αλλά και ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε εμείς οι πολίτες? Ναι, εκείνο το οποίο έχει σημασία, πραγματικά όπως το καλά το έχετε αναφέρει, αυτή η περίοδος τα τροχτικά μετακινούνται σε περιοχές που υπάρχει κάλυψη, υπάρχει νερό, υπάρχει τροφή, υπάρχει αυξημένος πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές και εκείνο το οποίο θα πρέπει ο πολίτης να λαμβάνει κάποια προληπτικά μέτρα, κάποια προστατευτικά μέτρα, είναι να αποφεύγει τις περιοχές που υπάρχουν μεγάλη αριθμή τροχτικών και επίσης το σημαντικό είναι όταν εντοπίσει ότι υπάρχουν τροχτικά και στην προσπάθειά του να τα καταπολεμήσει, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί όταν θανατωθούν τα τροχτικά, είναι ουσιαστικά το σημείο έναρξης της επικίνδυνης περίοδου που οι ψήλοι οι οποίοι παρασιτούσαν στα τροχτικά θα προσπαθήσουν να παραμείνουν ζωντανοί βρίσκοντας άλλο ξενιστή και πιθανότατα τον άνθρωπο. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις ο συνδυασμός του τροχτικοκτόνου μαζί με ένα καλό εντομοκτόνο για να θανατωθούν και οι ψήλοι είναι ο καλύτερος συνδυασμός και θα πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Και με τη σειρά τους οι υγειονομικές υπηρεσίες τι μέτρα λαμβάνουν για καταπολέμηση αυτού του φαινομένου? Ναι, ο ενδημικός τύφος είναι μία ασθένεια, είναι ένα δηλωτικό νόσημα το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται στις υγειονομικές υπηρεσίες από τον γιατρό που εντοπίζει τον ασθενή και ακολούθως επισκεπτόμαστε τον ασθενή, λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες για να δούμε το σημείο, να εντοπίσουμε το σημείο από το οποίο έχει ουσιαστικά δημιουργηθεί αυτή η ασθένεια και να λάβουμε κάποια μέτρα επιτόπου, όπως είναι η καταπολέμηση των τροχτικών στη συγκεκριμένη περιοχή και ο συνεχής ψεκασμός για καταπολέμηση των ψήλων. Βεβαίως, εκείνο το οποίο θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας, είτε αυτό ονομάζεται οικία, είτε ονομάζεται βιομηχανία, είτε το περιβάλλοντας χώρος, είναι να το διατηρούμε καθαρό, γιατί η ποντίκα, εκείνο το οποίο θέλει, τα τροχτικά γενικά, είναι κάλυψη, τροφή και νερό. Οπότε, αν ένα από τα τρία δεν υπάρχει, τότε δεν θα έχουμε αυτόν τον πληθυσμό και να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία. Μάλιστα. Μία άλλη ερώτηση τώρα. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι έχει κολλήσει το συγκεκριμένο μικρόβιο, ούτως ώστε να σας ενημερώσει ή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα? Ναι, τα συμπτώματα παρομοιάζουν με ένα απλό κρυολόγημα. Υπάρχουν ψηλοί πυρετοί ουσιαστικά και εκείνο ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει γνωμάτευση αυτής της ασθένειας είναι ο γιατρός, τον οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις οι ασθενείς πρέπει, όταν και τα συμπτώματα είναι επίμονα, θα πρέπει να τον επισκεπτούν τον γιατρό, έτσι ώστε να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Εμείς ουσιαστικά ειδοποιούμαστε από τους γιατρούς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Λόγω τώρα το καλοκαίρι, λόγω της ψηλής θερμοκρασίας, είναι ευκολότερο τα τρόφιμα να χαλάσουν αν δεν φυλαχθούν σωστά. Οπότε, τι πρέπει να προσέξουμε εμείς σαν πολίτες, όμως και ποιοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται στα διάφορα εστιατόρια από εσάς? Ναι, βασικό μέτρο το οποίο θα πρέπει σαν καταναλωτές να λαμβάνουμε είναι όταν αγοράζουμε τρόφιμα τα οποία θα πρέπει να φυλάγονται στο ψυγείο, να προσέχουμε η θερμοκρασία να είναι κατάλληλη από τους χώρους τους οποίους τα προμηθευόμαστε. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγουμε να αγοράζουμε προϊόντα, ευαλείωτα από περιστασιακούς πολιτές σε παραλίες, παραδείγματος χάρη,
που κυκλοφορά κάποιος και έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, μέχρι και σάντουιτς να πουλούνται στις παραλίες σε πολύ ανθυγιεινές συνθήκες. Αυτά όλα ο καταναλωτής θα πρέπει να τα αποφεύγει. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν πάρα πολύ την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών. Γι' αυτό και στο σπίτι μας θα πρέπει να ελέγξουμε τα ψυγεία μας, να λειτουργούν με τον σωστό τρόπο και να είναι αποτελεσματικά, ούτως ώστε η θερμοκρασία συντήρησης να είναι αυτή που προβλέπεται κοντά στους 4 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, καλό είναι να, όταν αγοράζουμε τρόφιμα από τις υπεραγορές, να προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε το συντομότερο δυνατό στο σπίτι και να τα αποθηκεύουμε στις σωστές θερμοκρασίες από τις οποίες ήταν τα τρόφιμα τα συγκεκριμένα, είτε αυτά είναι στο ψυγείο είτε στην κατάψυξη. Γίνονται καθόλου έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, στα εστιατόρια και στα σούπερ μάρκετ? Ναι, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί. Ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο γίνονται μετρήσεις των ψυγείων και των καταψυχτών, είτε αυτά είναι στα εστιατόρια, είτε στα βιομηχανία τροφίμων, ξενοδοχεία, είτε στις υπεραγορές. Και οι έλεγχοι επικεντρώνονται, όπως έχω αναφέρει, στα ευαλείωτα τρόφιμα, αυτά τα τρόφιμα τα οποία ενδεχομένως να υποστούν σοβαρές αλλοιώσεις και να επιφέρουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που θεωρείτε ότι πρέπει να γνωρίζουμε? Καλό είναι επίσης να γνωρίζουμε ότι την περίοδο του καλοκαιριού, ειδικά μπήκαμε τώρα, έχουμε και το πρόβλημα με τα κουνούπια, τα οποία είναι επίσης έναν έντομο πολύ ενοχλητικό και σύμφωνα με κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει στο παρελθόν, αρκετά λάθη που έχουμε και κάνουμε στο σπίτι μας ευνοούν την κόλαψη και την πολλαπλασιασμό αυτών των κουνουπιών και καλό είναι να κοιτάζουμε, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά στην αυλή του σπιτιού μας, να κοιτάζουμε τους αποθηκευτικούς χώρους του νερού που βρίσκονται στις οροφές των σπιτιών μας να είναι ερμητικά κλειστές. Επίσης το αποχαιρευτικό σύστημα να είναι κλειστό, έτσι ώστε να μην βρίσκουν είσοδο αυτά τα έντομα σε πηγές κόλαψης εντός των σπιτιών μας και να μας δημιουργούν εμάς τους ίδιους πρωτίστως προβλήματα. Μάλιστα. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολλά τα μέτρα που και εμείς ήδη μπορούμε να πάρουμε ώστε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Βεβαιότατα. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να βλέπουμε από πού αγοράζουμε τα τρόφιμα, να έχουμε μια παρατηρητικότητα στον χειριστή των τροφίμων των οποίων έχουμε απέναντι μας και στις περιπτώσεις εκείνες που εντοπίζουμε οτιδήποτε το οποίο είναι ύποπτο, καλό είναι να το καταγγέλουμε στις υγειονομικές υπηρεσίες και εδώ να ομολογήσω ότι αρκετές σοβαρές υποθέσεις του παρελθόντος έχουν εντοπιστεί βασιζόμενοι σε παράπονα καταναλωτών και θα ήθελα έτσι και δημόσια να τους ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας. Θεωρώ ότι τα μέτρα που μας είπατε είναι πολύ σημαντικά και είναι πολύ καλό να τα χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι στο σπίτι να προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε, ούτως ώστε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλές διακοπές.